Προχωράμε στην κατηγορία Best App for Mobile Business Management. Οι τρεις φιναλίστες σε αυτή την κατηγορία, φιναλίστες εταιρείες, είναι InfoKey με το PGM Software, Schneider Electric με το Energy for You Loyalty SIM και PK Data. Παρακαλείτε για την επόμενη απονομή ο κύριος Γιάννης Γιαναράκης, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΚΕΕ, να έρθει κοντά μας. Ενώ σας ανακοινώνω ότι το Bronze Award αυτής της κατηγορίας απονέμεται στην εταιρεία PK Data για την εφαρμογή PK. Είναι κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Κατσαϊδόνης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, για να παραλάβει το βραβείο. Κύριε Κατσαϊδόνη, πολλά συγχαρητήρια. Η εφαρμογή PK είναι μια σύγχρονη εφαρμογή που απευθύνεται στο συνεργάτη της Εθνικής Ασφαλιστικής με σκοπό να του παράσχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα τον βοηθήσει να πραγματοποιήσει την καθημερινή εργασία του με τους πελάτες του γρήγορα, εύκολο και κυρίως παντού. Συνεχίστε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, Ζούνη. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζούνη. Και θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα που μάτωσε για αυτή την εφαρμογή, γιατί δεν ήταν ένα application που απευθύνεται στο καταναλωτικό κοινό, αλλά ένα application που άλλαξε νοοτροπία ενός κλάδου και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Να προχωρήσουμε στο Silver Award σε αυτή την κατηγορία, το οποίο απονέμεται στην εταιρεία InfoKey για το PGM Software. Είναι κοντά μας ο κύριος Θεμιστοκλής Αναστασόπουλος, είναι ο CEO της εταιρείας InfoKey. Ελάτε. Τελικοί χρήστες της εφαρμογής ουσιαστικά είναι τα μέλη των κέντρων fitness που κατεβάζουν την customized για το συγκεκριμένο κέντρο εφαρμογή τους στο κινητό τους. Ενδιαφέρον. Ωραία. Και πάλι συγχαρητήρια. Ενώ το πρώτο βραβείο, το Gold Award, σε αυτή την κατηγορία απονέμεται στην εταιρεία Schneider Electric για το Energy for You Loyalty SIM. Το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Χρήστος Κυπαρίσης, Digitization and Trade Marketing Manager. Πολλά συγχαρητήρια. Κύριε Γιαναράκη, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, παρακαλείτε για τις επόμενες απονομές, αν έχει την ευγενή καλοσύνη, ο κύριος Γιώργος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της ΕΕΚΤ, να έρθει κοντά μας. Ενώ, σας διαβάζω την κατηγορία που θα απονείμουμε αμέσως τώρα. Είναι Best Mobile Services App, με φιναλίστ εταιρείες. BNS Pro με το Greek Deals, Neurocom με το Trade Direct, Scrooge με το Scrooge iOS Mobile App. Το Bronze Award σε αυτή την κατηγορία απονέμεται στην εταιρεία BNS Pro για το App Greek Deals. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Βουζάνας, CEO της εταιρείας, για να παραλάβει το βραβείο.
βραβείο, το Silver Award αυτής της κατηγορίας, απονέμεται στην εταιρεία Nurocom για το Trade Direct. Παρακαλείται ο κύριος Αποστόλης Χατζημανικάτης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, για να παραλάβει το βραβείο της εταιρείας. Η Nurocom σχεδίασε και ανέπτυξε για λογαριασμό της χρηματιστηριακής Παντελάκης το Mobile Trade Direct, ένα cross-platform mobile application με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου μέσα από κινητά τηλέφωνα. Αυτό είναι η εφαρμογή. Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζημανικάτη και πάλι συγχαρητήρια. Ενώ το Gold Award σε αυτή την κατηγορία απονέμεται στην εταιρεία Scrooge για το όνομα App Scrooge iOS Mobile App. Ο κύριος Χρήστος Μπίντζιος, Mobile Developer, και ο κύριος Βασίλης Τάνος, Web Designer. Ελάτε τώρα που έχουμε γίνει φίλοι. Συγχαρητήρια και πάλι. Μα ένα δυνατό χειροκρότημα στα παιδιά, δεν είναι τυχαίο. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε που είμαστε για τρίτη φορά και βραβευόμαστε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το αφιερώσουμε στα υπόλοιπα 70 παιδιά που δουλεύουμε μαζί και δεν είναι σήμερα εδώ. Στεφανόπουλος παραμένει κοντά μας και προχωράμε στην κατηγορία Best Productivity and Mobile Working App. Οι εταιρείες φιναλίστες σε αυτή την κατηγορία: Inter-American Ζωής με το Ask Me, PK Data με το PK και Nurocom με το Trade Direct. Το τρίτο βραβείο, το Bronze Award, απονέμεται στην εταιρεία Nurocom με το Trade Direct. Παρακαλείτε, κύριος Αποστόλης Χατζημανικάτης, διευθύνων σύμβουλος. Το δεύτερο βραβείο, ουσιαστικά το Silver Award, απονέμεται στην εταιρεία PK Data για την εφαρμογή της PK. Παρακαλείται ο κύριος Παναγιώτης Κατσαϊδόνης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, να παραλάβει το βραβείο. Συγχαρητήρια και πάλι, κύριε Κατσαϊδόνη. Ενώ το πρώτο βραβείο σε αυτή την κατηγορία απονέμεται στην εταιρεία Inter-American, εταιρεία ζωής, για το Ask Me. Το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Φιλάρετος Σεβαστιάδης, είναι marketing technologist που είχε την επιμέλεια του έργου. Ενώ να σας πω ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας του marketing, της μηχανογράφησης και του συνόλου των τμήματων της εταιρείας. Συγχαρητήρια πολλά.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διάκριση, για τη διάκριση συγκεκριμένη. Το ASCME αποτελεί την πλατφόρμα ενοποίηση όλων των συστημάτων της Ιντεραμέρικα για τους συνεργάτες μας, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους γρήγορα και έγκυρα. Η ανάπτυξη, η εφαρμογή συγκεκριμένη που αφορά το Productivity κυρίως, δεν σημαίνει απαραίτητα, σημαίνει κυρίως ανάπτυξη των ανθρώπων και όχι μείωση των ανθρώπων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάκριση. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά. Κύριε Στεφανόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και ευχαριστούμε και για την υποστήριξη μέσω της Κρητικής Επιτροπής. Εσείς, κύριε Ουζούνη. Λοιπόν, Best Business Productivity App. Οι τρεις εταιρείες finalist σε αυτή την κατηγορία. Σας διαβάζω. BioAxis, Biosoft Electronic Medical Record, Blood Labs με την εφαρμογή Analytics και PK Data με την εφαρμογή PK. Λοιπόν, το Bronze Award σε αυτή την κατηγορία απονέμεται στην εταιρεία Blood Labs για την εφαρμογή Analytics. Δυστυχώς με ενημέρωσαν ότι δεν βρίσκεται κάποιος κοντά μας να παραλάβει, οπότε θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, το Silver Award σε αυτή την κατηγορία απονέμεται στην εταιρεία. PK Data για την εφαρμογή PK. Είναι κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Κατσαϊδόνης, Διευθύνων Σύμβουλος. Δεν ξέρω αν θα σας ξαναφωνάξω, δεν εγγυώμαι. Λοιπόν, ενώ το Gold Award σε αυτή την κατηγορία απονέμεται στην εταιρεία BioAxis για το Biosoft Electronic Medical Record. Παρακαλεί το κύριος Στέφανος Ζερβός, Head of eHealth Solutions, να έρθει κοντά μας να πάρει το βραβείο. Ουσιαστικά το Biosoft υποστηρίζει τους γιατρούς στην αποτελεσματική... Συγγνώμη. Ξαναλέω. Υποστηρίζει τους γιατρούς στην αποτελεσματική διαχείριση των ασθενών μέσω του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Κατηγορία Best Games App. Ωραία. Φιναλίστ εταιρείες. Δημήτρης Μπόκος με το Flash. BNS Pro με το λεξοπαιχνίδι. Και Lazy Land με το Oh My Ghost. Να καλέσω για την απονομή τον κύριο Αλέξανδρο Ελευθεριάδη. Είναι ο co-founder της Video. Ενώ να σας πω ότι το τρίτο βραβείο, το Bronze Award αυτής της κατηγορίας, απονέμεται στην εταιρεία Δημήτρης Μπόκος για το Flash. Παρακαλείται ο κύριος Δημήτρης Μπόκος, πολιτικός μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να παραλάβει το βραβείο του. Το Flash είναι ένα εκπληκτικό παιχνίδι puzzle που θα καθυλώσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό gamer. Προχωράμε στο Silver Award, είναι το δεύτερο βραβείο αυτής της κατηγορίας, το οποίο απονέμεται στην εταιρεία BNS Pro για το λεξοπαιχνίδι. Είναι κοντά μας ο Γιάννης Μπουζάνας, CEO. Το λεξοπαιχνίδι είναι μια πρωτότυπη εφαρμογή για iPhone και iPad
και smartphones and tablets. Περιέχει μικρά, ψυχαγωγικά και παιδαγωγικά παιχνίδια, τα οποία παίζονται είτε ατομικά, είτε με την επίβλεψη γονέα, σημαντικό αυτό, και συνδυάζει τη διασκέδαση με την εξάσκηση του μυαλού. Στην ουσία, η εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Πολύ ωραία και πάλι συγχαρητήρια. Πρώτο βραβείο, Gold Award σε αυτή την κατηγορία. Απονέμεται. Εταιρεία Lazy Land για το Oh My Ghost. Παρακαλείτε η κυρία Δήμητρα Ταμπαθάνη, Marketing and Business Development Manager. Ουσιαστικά το Oh My Ghost αποτελεί μια 100% ελληνική προσπάθεια από μια εταιρεία που δραστηριοποιείται πάνω από 10 χρόνια στον χώρο του gaming. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το βραβείο. Το Oh My Ghost αποτέλεσε μια προσπάθεια αρκετών μηνών για τη Lazyland, οπότε η διάκριση είναι η επιβράβευσή μας και αρκετά σημαντική για μας. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία και πάλι συγχαρητήρια. Κύριε Ελευθεριάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και ευχαριστούμε και για τη συμμετοχή σας στην Κριτική Επιτροπή των Βραβείων. Επόμενη κατηγορία, Best Photo, Video, Art and Television App. Τρεις φιναλίστες σε αυτή την κατηγορία, σας τις διαβάζω. Peking 2 με το Peking 2. Blood Labs με την εφαρμογή Analytics. Και εταιρεία Appcom με το GeoBookan. Να παρακαλέσω να μας βοηθήσει για την απονομή ο κύριος Στέλιος Θωμόπουλος. Είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και διευθυντής έρευνας στο ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος. Κύριε Θωμόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σας ανακοινώνω. Το Bronze Award, το τρίτο βραβείο, απονέμεται στην εταιρεία. Απονέμεται στην εταιρεία. Appcom για το GeoBookan. Παρακαλείτε να έρθει κοντά μας ο κύριος Απόστολος Βάγιας, είναι ο Sales and Marketing Manager της εταιρείας. Στην ουσία σας λέω ότι είναι το πρώτο εκπαιδευτικό app πολεμικών τεχνών στην Ελλάδα και πιθανά και σε όλο τον κόσμο, που δίνει οπτικό βίντεο υψηλής ανάλυσης για μαθητές και καθηγητές ως βοήθημα κατά την περίοδο εκμάθησης και για προετοιμασία για τις εξετάσεις της επόμενης ζώνης. Μιας και λέμε για πολεμικές τέχνες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για το βραβείο. Είναι μια συνέργεια μεταξύ των δύο εταιριών, της GeoBookan και της Appcom. Και είναι αυτό το οποίο είπαμε πριν στο Mobile Forum, το οποίο πρέπει να συνεργαζόμαστε όλες οι εταιρείες. Ήρθε GeoBookan και μας ζήτησε αυτό το πράγμα. Εμείς το δεχτήκαμε και είμαστε μαζί. Έχουμε πάρει αυτό το βραβείο. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, προχωράμε. Το δεύτερο βραβείο, το Silver Award σε αυτή την κατηγορία, ξαναλέω, Photo, Video, Art and Television App, απονέμεται στην εταιρεία Blood Labs με το όνομα του app Video. Δυστυχώς μας ενημέρωσαν ότι θα τους το στείλουμε γιατί δεν μπόρεσε κάποιος να έρθει κοντά μας, ενώ το Gold Award, το πρώτο βραβείο σε αυτή την κατηγορία, απονέμεται στην εταιρεία Peking 2 για το Peking 2. Παρακαλείται ο κύριος Φώτης Παρασκευόπουλος, συνιδρυτής και COO, να παραλάβει το βραβείο. Το Peking 2 είναι μια δωρεάν εφαρμογή για κινητά, διαθέσιμο σε χρήστες έξυπνων κινητών, συγκεκριμένα iOS και Android,
που ουσιαστικά επιθυμούν να περιηγηθούν στον κόσμο και να βιώσουν τι ακριβώς συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βραβείο. Το Peking του έκλεισε ένα χρόνο πριν 2 μήνες. Θα θέλαμε να την κατεβάσετε ώστε να μεγαλώσουμε το network effect και να κάνουμε την εφαρμογή μας ακόμα καλύτερα και μπορείτε να δείτε στιγμιότυπα από όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Θα το αναζητήσουμε με χαρά. Λοιπόν, κύριε Θωμόπουλε, παραμένετε για λίγο ακόμα κοντά μας, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Επόμενη κατηγορία. Best Education and Learning App. 2 φιναλίστ σε αυτή την κατηγορία. Εταιρεία School Bus Notes με την εφαρμογή School Bus Notes και εταιρεία BNS Pro με την εφαρμογή Λεξοπαιχνίδι. Το Silver Award, το δεύτερο βραβείο σε αυτή την κατηγορία, απονέμεται στην εταιρεία BNS Pro για το Λεξοπαιχνίδι. Πολλά συγχαρητήρια. Ο κύριος Γιάννης Μπουζάνας, CEO της εταιρείας, να έρθει να παραλάβει το βραβείο του. Κύριε Μπουζάνα, σας ξαναβλέπουμε. Δεν είναι τυχαίο. Τυχαίο είναι. Ωραία. Λοιπόν, ενώ το Gold Award σε αυτή την κατηγορία απονέμεται στην εταιρεία School Bus Notes για το School Bus Notes. Παρακαλείτε. Ο Δημήτρης Συναπίσης, Founding Partner. Η εφαρμογή School Bus Notes, παρόλο που δεν αφορά στη διαδικασία εκπαίδευσης per se, σίγουρα ανήκει στον τομέα εκπαίδευσης, μιας και βελτιώνει σημαντικά την όλη διαδικασία μεταφοράς των μαθητών, όταν αυτή εκτελείται με λεωφορεία. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε 2 λόγια. Ναι. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν την Επιτροπή για την αναγνώριση. Είναι σημαντική η βράβευση. Όπως σημαντική, πάρα πολύ σημαντική είναι και η βοήθεια που παίρνουμε από το σύνδεσμό μας, τον ΣΕΚΕ. Χρειαζόμαστε και την αναγνώριση και τη βοήθεια, χρειαζόμαστε και τις συνεργασίες για να προχωρήσουμε. Εμείς προσπαθούμε. Ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Θωμόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Κατηγορία. Best Health and Fitness App. Παρακαλείτε για τις επόμενες απονομές ο υπεύθυνος των Apps Awards και advisor της Ethos Media, κύριος Τέμου Λέτινεν, να έρθει κοντά μας. Σας διαβάζω τις εταιρείες finalist σε αυτή την κατηγορία. Εταιρεία Intracom Telecom με το Empower, με το Telecom Empower. Εταιρεία BNS Pro με το Diabetes Scientific Care και εταιρεία InfoKey με το PGM Software. Λοιπόν, το Bronze Award σε αυτή την κατηγορία απονέμεται στην εταιρεία. Απονέμεται στην εταιρεία InfoKey με το PGM Software. Είναι κοντά μας ο κύριος Θεμιστοκλής Αναστασόπουλος, CEO της εταιρείας, για να παραλάβει το βραβείο. Αφεαυτού καινοτομία για τα λογισμικά διαχείρισης επιχειρήσεων fitness. Α, ναι, σας το ξαναείπα και πριν. Δεύτερο βραβείο, Silver Award σε αυτή την κατηγορία. Απονέμεται στην εταιρεία BNS Pro με το Diabetes Scientific Care. Είδατε! Μα είδατε! Παρακαλείται ο κύριος Γιάννης Μπουζάνας, CEO της εταιρείας, να παραλάβει το βραβείο. Εγώ δεν
δεν ήξερα τι λέει παρακάτω. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα. Συγχαρητήρια και πάλι. Ενώ το πρώτο βραβείο σε αυτή την κατηγορία απονέμεται στην εταιρεία Intracom για το Telecom Empower. Intracom Telecom για το Empower. Παρακαλείται ο κύριος Ηλίας Λαμπρινός, PhD, Senior R&D Engineer της Telco Software DPT. Ξέρω αν θα θέλατε, κύριε Λαμπρινέ, να μας πείτε κάτι για την εφαρμογή καθεαυτή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Η εφαρμογή μας απευθύνεται στους διαβητικούς. Οι διαβητικοί αποτελούν μια δυστυχώς την κατηγορία χρόνιων ασθενών με το μεγαλύτερο penetration. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Η Intracom Telecom έχει δραστηριότητα και στο χώρο της υγείας και μέρος αυτής της δραστηριότητας ακριβώς αποτελεί η εφαρμογή αυτή που αναπτύξαμε. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ο κύριος Λέφινεν να παραμείνει. Επόμενη κατηγορία. Best Location Based App. Οι τρεις φιναλίστες σε αυτή την κατηγορία. E-Table, κρατήσεις εστιατορίων με την εφαρμογή E-Table. Picking 2 με το Picking 2 και School Bus Notes με το School Bus Notes. Το Bronze Award, το τρίτο βραβείο σε αυτή την κατηγορία, απονέμεται στην εταιρεία. School Bus Notes με το School Bus Notes. Παρακαλείται ο κύριος. Δημήτρης Συναπίδης, Founding Partner. Ωραία. Και πάλι συγχαρητήρια. Δεύτερο βραβείο, Silver Award, απονέμεται στην εταιρεία Picking 2 με το Picking 2. Παρακαλείται ο κύριος Φώτης Παρασκευόπουλος, συνιδρυτής και COO. Συγχαρητήρια. Βρισκόμαστε προς το τέλος. Λοιπόν, το πρώτο βραβείο σε αυτή την κατηγορία απονέμεται στην εταιρεία, προφανώς. E-Table για την εφαρμογή E-Table. Παρακαλείται ο κύριος Στέφανος Κατσίπας, Marketing Manager, για να παραλάβει το βραβείο. Η εφαρμογή του E-Table βοηθάει τους χρήστες να ανακαλύψουν νέα εστιατόρια και να κάνουν δωρεάν online κράτηση με αποκλειστικά προνόμια και εκπτώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει πολλά για μας. 9 μήνες τώρα έχουμε αλλάξει μια νοοτροπία που ο κόσμος κάνει κρατήσεις σε εστιατόρια. Πλέον αυτό γίνεται online, ό,τι ώρα θέλει καθένας και με εκπτώσεις χωρίς να έχουμε κάποιο κουπόνι, πιστωτική κάρτα. Έχουμε πολύ καλούς αριθμούς και μια ανάπτυξη στις κρατήσεις, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς για τη στήριξή σας. Μην
Λοιπόν, επόμενη κατηγορία. Best Tourism and Travel App. Υποψήφιες εταιρείες. Blue Star Ferries με το Blue Star Ferries Bookings. Blue Star Ferries με το Blue Star Islands. Και E-Table κρατήσεις εστιατορίων με το E-Table. Το Bronze Award, το τρίτο βραβείο σε αυτή την κατηγορία, απονέμεται στην εταιρεία E-Table με το E-Table. Ας κάνει ένα κόπο ο κύριος Στέφανος Κατσίμπας, Marketing Manager, να ξανάρθει κοντά μας, να παραλάβει και αυτή τη διάκριση. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Silver Award, δεύτερο βραβείο, απονέμεται στην Blue Star Ferries για το Blue Star Islands. Παρακαλείται η κυρία Χριστίνα Γρηγορά, Marketing and Advertising Manager των γραμμών εσωτερικού της Attica Group. Σε αυτή την κατηγορία, το Gold Award, απονέμεται στην Blue Star Ferries για το Blue Star Ferries Bookings. Παρακαλείται ο κύριος Διονύσης Θεοδωράτος, εμπορικός διευθυντής γραμμών εσωτερικού, να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους της εταιρείας. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Δεν είχαμε ετοιμάσει ένα καινούργιο application. Να σας δίναμε το λόγο να το κατεβάζατε. Θα το κάνουμε του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ για το βραβείο. Ξέρετε, για μας είναι πολύ σημαντικό ότι μπήκαμε σε αυτή τη νέα τεχνολογία. Φανταστείτε ότι πριν χρόνια τις κρατήσεις τις κάναμε σε χαρτιά. Τις γράφαμε με το μολύβι και κάθε φορά που ακυρωνόταν μια κράτηση τις σβήναμε και την ξαναγράφαμε. Τώρα λοιπόν δώσαμε στους καταναλωτές, στους επιβάτες μας, ένα εύκολο τρόπο να ταξιδεύουν. Είναι ένα διοργανώνο το ταξίδι τους, ανά πάσα στιγμή, από όπου και να βρίσκονται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέτινεν. Να είστε καλά, μπορείτε... Ο κύριος Λέτινεν είναι υπεύθυνος των Apps Awards της σημερινής βραδιάς. Λοιπόν, τελευταία κατηγορία για σήμερα είναι η κατηγορία Best Startup App. Οι φιναλίστες εταιρείες σε αυτή την κατηγορία είναι Travel Planet 24 για το Travel Planet 24, E-Table κρατήσεις εστιατορίων για το E-Table GR και Simple Apps για το Tourist Smart. Παρακαλείται ο κύριος Γιαναράκης να προσέλθει για την τελευταία απονομή, εδώ μαζί με τον κύριο Ουζούνη, να έχουμε κοντά μας τους διοργανωτές. Να προχωρήσουμε τις απονομές. Λοιπόν. Θα ήθελα να πω σε αυτή. Στο καλύτερο startup app, ο ΣΕΚΕ, θα ήθελε να είναι του χρόνου μαζί μας στη Βαρκελόνη. Να έρθει στο Mobile World Congress σαν μια διακεκριμένη παρουσία από την Ελλάδα και να δείξει αυτή την καινούργια γενιά εφαρμογών, την καινούργια γενιά εταιριών που μπορεί να εκπροσωπήσει και να δείξει τι κάνουν τα ελληνικά μυαλά στην παγκόσμια σκηνή. Θα είναι μαζί μας λοιπόν το 2016 στο MWC στη Βαρκελόνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ΣΕΚΕ για την τιμή που μας κάνει, που αθλοθετεί αυτό το βραβείο για τις startups, που υποστηρίζει πραγματικά τόσο πολύ τις startups της Ελλάδος, το νέο αίμα της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές. Σοφία.
Τρίτο βραβείο, Bronze Award, για την κατηγορία Best Startup App, απονέμεται στην εταιρεία Simple Apps για το Tourist Smart. Αν έχει την ευγενή καλοσύνη, κυρία Μάγκη Κοντού, Co-Founder and Head of Operations, να παραλάβει το βραβείο. Πολύ ωραία. Ένα χειροκρότημα και πάλι. Silver Award σε αυτή την κατηγορία. Απονέμεται στην εταιρεία E-Table κρατήσεις εστιατορίων για την εφαρμογή e-table.gr. Ο κύριος Στέφανος Κατσίπας, Marketing Manager της εταιρείας, να έρθει κοντά μας για να παραλάβει το βραβείο. Ενώ το πρώτο βραβείο, το Gold Award σε αυτή την κατηγορία, απονέμεται στην εταιρεία Travel Planet 24 για το Travel Planet 24. Παρακαλείτε, αν έχει την ευγενή καλοσύνη, ο κύριος Πάντος Παπάζογλου, Product Manager Native Apps, για να παραλάβει το βραβείο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πείτε μας δύο λόγια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα η οποία βοήθησε στην ολοκλήρωση αυτού του project και να περιμένετε ακόμα περισσότερα πράγματα από εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από τη δική μου τη μεριά, κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Πραγματικά απολαύσαμε αυτό το event. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να δώσω το λόγο στους κυρίους, που είναι οι οικοδεσπότες της βραδιάς. Το μόνο που θέλω να πω είναι, μετά το τέλος του κλεισίματος, να έρθουν οι νικητές με τα βραβεία τους, να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Κύριε Γιαναράκη, κύριε Ουζούνη, ελάτε σας παρακαλώ να κλείσετε την εκδήλωση. Ευχαριστούμε, Σοφία. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και για την συμμετοχή όλων μας στη διάκριση αυτών των νέων ανθρώπων, κυρίως των startup, οι οποίοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα και δείχνουν μια διαφορετική Ελλάδα η οποία μπορεί να δημιουργεί ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο παρά ότι για μας ένα μεγάλο κεφάλαιο ανήκει. Ραντεβού στο 2016 στη Βαρκελόνη και επίσης συμμετοχή σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που μας γεμίζουν ζωή, μας γεμίζουν ενδιαφέρον και δημιουργούν αξία για μας, τις εταιρείες μας και το ευρύτερο οικοσύστημα. Σας ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου που ήσασταν εδώ σε αυτή την πρώτη απονομή για τα Apps Awards 2015, τα οποία υποσχόμαστε να τα κάνουμε καλύτερα, μεγαλύτερα και να αγκαλιάσουν πραγματικά όλο τον κόσμο των Apps στην Ελλάδα, ελπίζουμε και ευρύτερα. Θέλουμε πάρα πολύ τις υποδείξεις σας, θέλουμε το feedback σας. Θα θέλαμε να γραφτείτε στα feeds του Mobility Forum and Apps Awards, όπου θα δείτε την προσπάθεια την οποία κάνουμε και στα social media, έτσι ώστε το μήνυμα αυτό να βγει προς τα έξω πολύ ωραία και ζωντανά. Ευχαριστώ την Επιτροπή, ευχαριστώ τον Ντέμου Λέτινεν, ο οποίος ήταν πραγματικά καθοριστικός παράγων, έτσι ώστε να διοργανωθούν σωστά αυτά τα βραβεία. Και θα χαρούμε να τα πούμε του χρόνου. Ελπίζω να απολαύσετε το δείπνο σας. Ευχαριστούμε και πάλι.